Ευλογητό ο Θεός ημών πάντα και σύμνας των αιώνων. Ευλογητό η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόχος τους αλλήσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής πνεύματο Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίξας Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού θα κάναμε δύο μαθήματα σχετικά με την ψυχαγωγία ή αλλιώς διασκέδαση, που δεν είναι το ίδιο πράγμα αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο, και αναφερθήκαμε στα τραγούδια, στους χορούς, στα γλέντια που συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι και δυστυχώς και οι χριστιανοί στις γιορτές, το Πάσχα, στους γάμους τους, αλλά και ευκαίρος ακαίρος σε πολλές περιστάσεις και κάθε χρονική στιγμή του χρόνου, ακόμα και στις πιο ιερές περιόδους, όπως είναι η περίοδος του Τριωδίου που διανύουμε από τώρα, από σήμερα, για την ακρίβεια από εχθές τον Εσπερινό, που όπως λέει και ο λαός, ανοίγει το Τριώδιο. Ανοίγει δηλαδή η πιο κατανυκτική περίοδος της Αγίας μας Εκκλησίας, την οποία προσφέρουν οι χριστιανοί ως δεκάτη του χρόνου. Ο χρόνος έχει 360 μέρες, το 1 δέκατο ή περίπου 40 ημέρες είναι οι μέρες της Σαρακοστής, και τώρα μπαίνουμε στην προετοιμασία για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και η Αγία μας Εκκλησία μας είπε σήμερα την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Την επόμενη Κυριακή θα έχουμε, αν ζήσουμε την Κυριακή του Αζώτου, είναι οι Κυριακές που μιλούν για τη μετάνοια, και η περίοδος αυτή είναι περίοδος μετανοίας. Όχι ότι ο υπόλοιπος χρόνος δεν είναι καιρός μετανοίας, όλος ο χρόνος της ζωής μας είναι καιρός μετανοίας, αλλά η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί αυτή την περίοδο σαν μια έτσι αφορμή να μας το θυμίσει, για να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Σήμερα θα δούμε ποια είναι τα επιτήμια των παιχτών και των χορευτών, γιατί πράγματι υπάρχουν επιτήμια. Στην γενική τύφλωση που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας και στους χριστιανούς επικρατεί η ιδέα ότι δεν είναι κάτι κακό ούτε τα τραγούδια, ούτε οι χοροί, ούτε τα παιχνίδια, τα διάφορα παιχνίδια. Και λοιπόν, αδελφοί μου χριστιανοί, αφού μίλησε ο Άγιος για αυτά που σας είπα, το τι κακό κάνουν και τα φαγωγότια και τα γλέντια και τα τραγούδια και οι χοροί, να μην το επαναλάβουμε, λέει λοιπόν τώρα: «Και λοιπόν χριστιανοί μου αδελφοί, φτάνει ο περασμένος χρόνος, στον οποίον παίζατε παιχνίδια και χορεύατε και τραγουδούσατε, όχι όπως ταιριάζει σε χριστιανούς Αγίους και τέκνα Θεού, αλλά σαν ασεβείς και άπιστοι και εθνικοί», δηλαδή ειδωλολάτρες. Σαν να λέει ο Άγιος ότι μόνο σε αυτούς ταιριάζουν αυτά τα πράγματα, διότι είναι μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη και μέσα στην δαιμονοκατάληψη. Από τώρα και στο εξής μισήστε αυτά,
μέσα από την καρδιά σας, για να μην πέσετε κάτω από φοβερά επιτήμια και τους αφορισμούς και τις αρές και κατάρες και θεϊκές οργές, όπως ορίζουν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και ο ίδιος ο Θεός, εναγκαίων εκείνων που κάνουν αυτά τα παράνομα έργα. Διότι οι μεν Απόστολοι αφορίζουν τους λυριστές και χορευτές και όλους όσοι παίζουν και τους αρχηγούς των παιχνιδιών αυτών, λέγοντας στις διαταγές τους, στις αποστολικές διαταγές, εάν κάποιος άνδρας ή γυναίκα προσέλθει στην πίστη και είναι λουδεμπιστής, δηλαδή αρχηγός των παιχνιδιών, ή ολυμπικός, δηλαδή παλεστής και αγωνιστής, εξού και οι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι, ή χορευτής, ή κιθαριστής, ή λυριστής, ή επιδεικνύει τους χορούς, καθοδηγεί τους άλλους να χορεύουν, ή να σταματήσει να το κάνει αυτό, ή να απομακρύνεται από τη σύναξη, δηλαδή από την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει αφορίζομαι. Έτσι δεν γίνομαι δεκτός στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία και φυσικά στη Θεία Κοινωνία. Και αυτά ορίζονται από τους Αγίους Πατέρες της πρώτης Εκκλησίας, της αρχαίας Εκκλησίας, όταν η Εκκλησία λειτουργούσε, θα λέγαμε τότε, άψογα. Βλέπουμε λοιπόν κάτι πολύ βασικό. Και όταν ακούμε τη λέξη αφορισμός, μην πάει ο νους μας σε κάτι κακό, γιατί έχει διαβληθεί αυτή η λέξη σήμερα και σου λέει η Εκκλησία αφορίζει, είναι κάτι πολύ κακό αυτό. Όχι. Ο αφορισμός είναι ένα επιτήμιο. Και τι σημαίνει επιτήμιο? Σημαίνει ένα φάρμακο θεραπευτικό, το οποίο το δίνει η Εκκλησία όχι για να μας στείλει στην κόλαση, αλλά για να μας βοηθήσει να πάμε στον Παράδεισο. Όπως ένας γιατρός που έρχεται και σου κάνει διάγνωση και σου λέει έχεις καρκίνο και αν δεν κάνεις την απαιτούμενη θεραπεία θα πεθάνεις. Λοιπόν, δεν είναι ο γιατρός που σου δίνει τον καρκίνο ή το θάνατο, αλλά εσύ με την απροσεξία σου, με τα άγχη σου, με την κακή ζωή που έκανες, τις καταχρήσεις κλπ. Έφτιαξες έναν καρκίνο μέσα σου. Λοιπόν, εσύ φταίς. Ο γιατρός είναι ευεργέτης σου. Σου λέει ότι πρέπει να κάνεις αυτή τη θεραπεία και πιθανώς να γλιτώσεις, πιθανώς. Και να ζήσεις πολλά χρόνια. Έτσι και η Εκκλησία σου λέει έκανες αυτά τα πράγματα και γι' αυτό δεν είσαι άξιος να κοινωνήσεις. Αυτό είναι ένα θεραπευτικό φάρμακο. Και αν ακολουθήσεις τις οδηγίες, δηλαδή μετανοήσεις και κάνεις αυτά που θα σου πει ο γιατρός ο πνευματικός, θα θεραπευτείς και θα μπορέσεις πάλι να κοινωνήσεις, να ξαναμπείς μέσα στην Εκκλησία δηλαδή. Επομένως δεν είναι μια τιμωρία, αλλά είναι μια θεραπεία ο αφορισμός. Όπως και η καθαίρεση, όπως και όλα αυτά τα επιτήμια που έχουν ορίσει οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί αν είναι κάποιος κληρικός, καθαιρείται. Πολλές φορές οι κανόνες ορίζουν αυτό το πράγμα. Και αν είναι λαϊκός, αφορίζεται για κάποια παραπτώματα, σοβαρά. Αυτό είναι μια θεραπεία, ώστε ο άνθρωπος να μην πάει στην κόλαση. Τον απομακρύνει από το σώμα της Εκκλησίας προς καιρόν, για λίγο χρονικό διάστημα, ώστε ο άνθρωπος να συντριβεί, να μετανοήσει, να αλλάξει ζωή και να μην χαθεί. Αυτή την έννοια έχει και ο λόγος του Χριστού μας, που λέει όταν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το. Το χέρι σου αν σε σκανδαλίζει, κόψ το. Είναι καλύτερα να πας με ένα χέρι και με ένα μάτι στον Παράδεισο, παρά και με τα δύο στην κόλαση. Θα πεις τι εννοεί ο Χριστός με αυτά τα πράγματα. Εννοεί να αποκόψεις από τη ζωή σου, να μην έχεις κοινωνία, να μην έχεις επικοινωνία με κάποιους που είναι τόσο κοντινοί και τόσο πολύτιμοι όπως είναι το μάτι σου και το χέρι σου. Μπορεί να είναι ο πατέρας σου, μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί να είναι το αδέρφια σου, μπορεί να είναι η θεία σου, μπορεί να είναι η φίλη σου η καρδιακή, μπορεί να είναι η παιδική φίλη. Όλοι αυτοί πρέπει να κοβούνε όταν σε σκανδαλίζουν. Τι σημαίνει σκανδαλίζω τώρα? Όταν σε σπρώχουν στην αμαρτία. Είτε με τη ζωή τους είτε με τα λόγια τους. Αυτοί πρέπει να κόβονται από τη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι σκληρό, γιατί ο Χριστός μας δεν είναι σκληρός. Είναι αγάπη. Αλλά τότε γιατί το λέει? Ακριβώς το λέει για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Όταν εμείς τους ξεκόψουμε προσώραν και τους πούμε ότι ξέρεις, με συγχωρείς, με αυτό που κάνεις, με αυτό που λες, εγώ δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Θα σε αγαπώ αλλά από μακριά. Υπάρχει μια ελπίδα όταν τους το πούμε αυτό και τους απομακρύνουμε, να συναισθανθούν το λάθος τους και να μετανοήσουμε και να τους κερδίσουμε αιώνια. Ενώ αν συμπορευτούμε μαζί τους στην αμαρτία τους, τους χάνουμε αιώνια.
Και όχι μόνο αυτούς, αλλά χάνουμε και τον εαυτό μας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, καλύτερα χωρίς αυτούς στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτούς στην κόλαση. Γιατί δυστυχώς πολλοί δεν μετανοούν. Δεν θέλουν να μετανοήσουν. Έτσι, αυτή είναι η έννοια και του αφορισμού στην Εκκλησία. Είναι μια διαπίστωση δηλαδή που κάνει η Εκκλησία του γεγονότος ότι έχεις αμαρτήσει θανάσιμα και κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου. Και η Εκκλησία απλώς σου το γνωστοποιεί, στο λέει, παιδί μου, έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κινδυνεύει η σωτηρία σου. Γι' αυτό προσώραν δεν σου επιτρέπουν να έρχεσαι στην Εκκλησία. Δεν σου επιτρέπουν να κοινωνείς. Αυτό δεν είναι τιμωρία, το ξαναλέω. Είναι μια αφορμή για να συντριβείς, να μετανοήσεις, να συνεφθαθείς το λάθος σου και να πας όπως ο τελώνεις, να πεις ο Θεός, η λάστη τιμή το αμαρτωλό. Αν δεν στο πει κανένας, και πολύ περισσότερο αν δεν στο πει η Εκκλησία, θα πεις ότι καλά κάνω. Έτσι δεν είναι, και θα συνεχίσεις να αμαρτάνεις και να πορεύεσαι με ασφάλεια στην κόλαση. Η Αγία και η Οικουμενική Έκτη Σύνοδος στον 62ο κανόνα της εμποδίζει να χορεύουν δημόσια οι γυναίκες. Είναι κανόνας Οικουμενικής Συνόδου. Ξέρετε τι σημαίνει Οικουμενική Σύνοδος? Δεν αλλάζει ποτέ. Δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ ό,τι έχει πει η Οικουμενική Σύνοδος. Ισχύει αιώνια. Είπαμε προηγουμένως για τους Αποστόλους, για τις Αποστολικές Διαταγές που αφορίζουν και αποβάλλουν όσους χορεύουν ή δείχνουν χορούς ή παίζουν μουσικά όργανα κλπ. Σκεφτείτε, λέει ο Άγιος, αν αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι αποβάλλουν τους άπιστους παίχτες και δεν τους δέχονται στην πίστη του Χριστού, εάν δεν σταματήσουν πρώτα από τα παιχνίδια, πόσο περισσότερο δεν θα αποβάλλουν τους πιστούς που παίζουν σε αυτά. Έτσι, αυτές οι διατάξεις ήταν για τους υποψήφιους για το βάφτισμα. Στους αποστολικούς χρόνους πήγαιναν διάφοροι και ζητούσαν να βαφτιστούν. Και ήταν διάφορα επαγγέλματα. Είπαν μουσικοί, ήταν χορευτές. Όριζαν λοιπόν οι Άγιοι Αποστολοί. Αν δεν αφήσουν αυτά τα επαγγέλματα, δεν μπορούσαν να κατηχηθούν. Όχι να βαφτιστούν. Ούτε καν να κατηχηθούν. Θα τους απομακρύνεται, λέει, από τη σύναξη. Εννοεί τη σύναξη των κατηχουμένων. Αν λοιπόν αυτό ισχύει για τους αβάπτιστους, πόσο μάλλον ισχύει για τους βαφτισμένους. Ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά σήμερα, επειδή δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ ακοσμικευτεί ως Εκκλησία και ως Χριστιανοί, αυτά τα θεωρούμε πολύ αυστηρά, πολύ ακραία, πολύ φανατικά, και αυτούς που τα λένε, αν τα λένε, δεν ξέρω αν τα λέει και κανένας, πολύ Ταλιμπάν, ξέρω εγώ, Μουτζαχετίν, πώς μπορούμε να τους πούμε όλους αυτούς που τα λένε αυτά τα πράγματα σήμερα στους ανθρώπους. Και όμως αυτά είναι που λέει η Εκκλησία μας και πρέπει να τα κρατήσουμε, και επιτέλους η Εκκλησία δεν αναγκάζει κανέναν. Ό,τι λέει, το λέει σε όλους και απευθύνεται εντελώς ελεύθερα στην προαίρεση του καθενός. Και αυτή είναι, ας πούμε, η μεγάλη ελευθερία και ο μεγάλος σεβασμός που δείχνει ο Χριστός. Δεν αναγκάζει κανέναν, αλλά δεν κάνει και εκπτώσεις στην αλήθεια. Και σήμερα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε και να αμαρτάνουμε και ο Χριστός να μας λέει ότι καλά κάνετε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Να καταστρέφεις το σώμα και την ψυχή και ο Χριστός να σου λέει καλά κάνεις. Όχι, αυτό δεν θα το κάνει ποτέ ο Χριστός. Η Αγία πάλι και η Οικουμενική 7η Σύνοδος, παρόμοια με τους παίχτες, αφορίζει και εκείνους τους χριστιανούς που τους καλούν στα σπίτια τους για να παίξουν. Όχι μόνο δηλαδή αν παίζεις όργανα τέτοια, αλλά και εσύ που καλείς τους οργανοπαίχτες. Αφορίζεσαι. Όπως επίσης και τους χριστιανούς που με πορνικά τραγούδια και χορούς τρώνε και πίνουν. Έτσι, πας και τρως και πίνεις και ακούς τέτοια πορνικά τραγούδια. Και εσύ αφορίζεσαι. Και δεν αποδίδουν την πρέπουσα ευχαριστία στο Θεό που τους δίνει την τροφή. Γι' αυτό βλέπετε, όταν λειτουργεί σωστά η Εκκλησία, οι άνθρωποι τρώνε με σιωπή, τρώνε με δοξολογία, τρώνε με ευχαριστία. Και αν πάτε σε ένα μοναστήρι, θα δείτε ότι τρώνε ακούγοντας τη μελέτη, ακούγοντας τα έργα των Αγίων Πατέρων. Ώστε και την ώρα εκείνη ο νους τους να είναι στον Θεό. Και είχαμε πει τι εστί μοναστήρι. Έτσι, οι μοναστήροι είναι η πρώτη ενορία. Έτσι λειτουργούσαν οι ενορίες στην πρώτη Εκκλησία. Σήμερα δυστυχώς και οι ενορίες ακόμα κάνουν άλλα πράγματα. Οργανώνουν και χωρισπερίδες ακόμα.
Δεν είναι αξιοκατάκριτο να τρώνε μαζί άνδρες και γυναίκες όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά και ανήκουν στην τάξη των λαϊκών. Δεν είναι αξιοκατάκριτο, ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Αρκεί, προσέξτε όμως, αρκεί να προσφέρουν την ευχαριστία μόνον σε Αυτόν που δίνει τροφή, δηλαδή στον Θεό, όχι με συμπεριφορά ηθοποιών του θεάτρου, δηλαδή με σατανικά τραγούδια και κιθάρες, με πορνικά κινήματα, χορούς κλπ, πάνω στα οποία πέφτει η κατάρα του προφήτη, που λέει, αλίμονο, λέει ο προφήτης Ισαΐας, σε όσους πίνουν το κρασί με κιθάρα και τραγούδι και δεν βλέπουν τα έργα του Κυρίου και δεν κατανοούν τα έργα των χειρών του. Και αν βρεθούν τέτοιοι κάπου ανάμεσα στους χριστιανούς, να διορθώνονται, διαφορετικά να ισχύσουν για αυτούς τα όσα όρισαν με κανόνες οι προηγούμενοι από εμάς. Έτσι, αυτά τα λένε οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Κανόνας 22. Δηλαδή, τα επιτήμια του αφορισμού. Ιδέα Αγία και τοπική σύνοδος η Εν Καρθαγένη προστάζει στον 61ο κανόνα της να μην γίνονται χωροί και παιχνίδια κατά τις γιορτές και στις μνήμες των μαρτύρων, των Αγίων, ούτε μέσα στις πόλεις, αλλά ούτε και έξω στους ναούς των μαρτύρων, διότι αυτά είναι ελληνικά έθιμα. Έτσι, σήμερα έχουμε πανηγύρι, σου λέει, και περιμένουμε πότε να τελειώσει ο παπάς, τέλος πάντων αργεί πολύ, για να αρχίσει το πανηγύρι απ' έξω, να πάρουν τα κρέατα και να αρχίσουν τα όργανα. Και αυτό είναι η γιορτή του μάρτυρος. Δηλαδή κάνουμε αμαρτία τιμώντας, υποτίθεται τιμώντας τον μάρτυρα. Ουσιαστικά το διάβολο τιμούμε. Ο δε Μέγας Βασίλειος αυτά τα επιτήμια και κανόνες δίνει εναντίον των πιο πάνω. Δηλαδή, όσοι άνδρες ή γυναίκες μεθούν να νηστεύουν τόσο καιρό, ορίζει πόσο καιρό. Όσοι τραγουδούν να κανονίζονται και να λένε τόσους ψαλμούς από το ψαλτήρι. Ή αν δεν γνωρίζουν γράμματα να λένε αυτή την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Όσοι γελούν άτακτα να κλάψουν και να δακρύσουν. Όσοι ή όσες χορεύουν να κάνουν τόσες γονικλησίες, τόσες μετάνοιες. Στρωτές μετάνοιες δηλαδή. Όσοι χτυπούν τα χέρια τους στο χορό, παλαμάκια, να χτυπήσουν πολλές φορές το στήθος τους, όπως ο Τελώνης. Όσοι στολίστηκαν και πήγαν στους χορούς, να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν. Και επιπλέον σε όλα αυτά, όσοι έκαναν τα ανάρμοστα που αναφέρονται πιο πάνω, να κάνουν ελεημοσύνη για να λυτρωθούν από την αμαρτία. Η νηστεία ας θεραπεύσει τη μέθη. Μεθούσες, τώρα πρέπει να νηστεύσεις. Ο ψαλμός την αισχρή μελωδία, να αντικαταστήσεις τα αισχρά τα αγούδια με το ψαλτήρι, με τους ψαλμούς. Το δάκρυ ας γίνει το φάρμακο του γέλιου. Γιατί είπαμε, η ζωή μας εδώ είναι ζωή μετανοίας. Δεν είναι ζωή ξεφαντώματος και ξενασιάς και γέλιων. Είναι ζωή δακρύων. Ζωή όπου ζητάμε το έλεος του Θεού για να γυρίσουμε εκεί από όπου ξεπέσαμε, στην πραγματική μας πατρίδα. Αντί του χορού, ας γονατίσει το γόνατο, ας κάνεις γονικλησίες. Αντί για το χτύπημα των χεριών, ας χτυπήσει το στήθος. Αντί για το στολίδι του ρούχου, ας υπάρξει η ταπείνωση. Και πάνω απ' όλα η ελεημοσύνη, ας σε εξαγοράσει από την αμαρτία. Ο μεγαλύτερος δε κανόνας των πιο πάνω που είπαμε, είναι αυτός. Προστάζει ο Άγιος, πιο κάτω, ο Μέγας Βασίλειος, όλους τους χριστιανούς που δεν έπαιξαν, ούτε χόρεψαν, ούτε τραγούδησαν, ότι εάν μεν δουν αυτούς που έπαιξαν, αυτούς που χόρεψαν και που τραγούδησαν, να μετανοούν, να τους δείχνουν τη συμπάθειά τους και να τους βλέπουν όπως τα μέλη τους που ασθενούν. Στην περίπτωση όμως που αυθαδιάσουν και κάνουν πάλι τα ίδια, με καταφρόνηση, να μην συνομιλούν πλέον με αυτούς, ούτε να τους συναναστρέφονται και να τους χαιρετούν, ώστε με αυτό να έρθουν σε συνέστηση της κακίας τους και να μετανοήσουν. Βλέπετε πως οι Άγιοι πορεύονται ακριβώς
στα λόγια του Χριστού μας, τα οποία τα αναλύσαμε προηγουμένως. Ο Μέγας Βασίλης ακριβώς λέει τα λόγια του Χριστού. Όταν έχεις κάποιον χριστιανό, εν Χριστώ αδελφό, ο οποίος έπεσε σε αυτά τα λάθη, χόρεψε, τραγούδησε, ξέρω εγώ, και μετανόησε, να τον δεχτείς. Αν όμως ξανακάνει πάλι τα ίδια, να τον αποκόψεις. Και αυτό είναι αγάπη, είναι φιλανθρωπία. Γιατί έτσι θα του δώσεις μια αφορμή και αν την αξιοποιήσει θα σωθεί. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει, βεβαίως σημαίνει ότι έχει πάθει πόρωση. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η κακία του, ώστε πλέον έχει γίνει αθεράπευτη. Εάν τους δείτε να μετανοούν για το ατόπιμα που έκαναν, δείξατε τους συμπάθεια, σαν να ήταν άρρωστα δικά σας μέλη. Γιατί πράγματι μες στην Εκκλησία ο ένας είμαστε κομμάτι του άλλου, αλλήλων μέλη, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε μες στην Εκκλησία. Και δεν δικαιολογείται να μισούμε και να, ας πούμε, να αποφεύγουμε οποιονδήποτε. Από τη στιγμή όμως που αυτό το μέλος έχει σαπίσει, τότε πρέπει να το κόψεις. Γιατί αν το αφήσεις κολλημένο πάνω σου, μετά θα σαπίσει και το υπόλοιπο σώμα. Εάν τους δείτε να αυθαδιάζουν και να περιφρονούν τη λύπη που τους δείχνετε, τότε απομακρυνθείτε από ανάμεσά τους και μη έχετε σχέση με ακάθαρτα πράγματα, ώστε με τον τρόπο αυτό να ντραπούν και να καταλάβουν την κακία που έχουν. Ενώ εσείς θα δεχτείτε το μισθό του ζήλου που είχε ο Φινέες. Αυτά λοιπόν είναι τα επιτήμια και οι κανόνες που δίνουν οι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Άγιοι σε αυτούς που παίζουν και χορεύουν και τραγουδούν. Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, μην πείτε ότι τα λέει ένας καλόγερος, μη σας περάσει το συλλογισμό. Αυτά είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας την πω, για να είμαι και εντάξει απέναντι στον Θεό. Και από εκεί και μετά ο καθένας κάνει όπως νομίζει, κατά τη συνείδησή του. Ποιες είναι οι τιμωρίες του Θεού σε αυτούς που παίζουν και χορεύουν? Ποιες λοιπόν είναι οι τιμωρίες που δίνει ο Θεός σε αυτούς? Πάλι θα το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή και τους Άγιους Πατέρες. Είναι οι κατάρες, τα ουέ και τα αλίμονο, όπως το λέει ο προφήτης Αμός και ο προφήτης Ισαΐας. Προσέξτε, ο προφήτης Αμός, Παλαιά Διαθήκη, προ-Χριστό δηλαδή, που οι άνθρωποι ήταν και πιο ακαλλιέργητοι. Που δείτε τώρα που είμαστε χριστιανοί, είμαστε πιο καλλιεργημένοι και πιο εύκολα θα κάνουμε τον νόμο του Θεού. Λέει ο προφήτης Αμός, φτιάχνετε κακόφωνα τραγουδάκια για την άρπα και έχετε την εντύπωση ότι συνθέτετε όπως ο Δαβίδ, ο οποίος έψαλε τον Θεό. Δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Πίνετε το κρασί με την κανάτα και αλήφεστε με τα καλύτερα αρώματα. Αλίμονο σε εκείνους που από το πρωί νωρίς ορμούν στο ποτό και που ως τη νύχτα αργά με το κρασί μεθούν. Τα όργια τους τα συνοδεύουν κιθάρες, άρπες, τύμπανα, φλογέρες και βέβαια κρασί. Είναι θεϊκές οργές, διότι πρόκειται οι χαρές αυτών να μετατραπούν σε λύπες, τα τραγούδια τους να μεταβληθούν σε δάκρυα και κλάματα, τα παιχνίδια και οι λύρες τους και οι χωροί τους να στραφούν και να γίνουν πένθη και αναστεναγμοί. Έτσι το φωνάζει με το στόμα του Ιώβ. Έγινε θρήνος το τραγούδι της κιθάρας μου και του αυλού μου, ο ήχος κλάμα γοερό. Και με το στόμα του Εζεκίλ, θα βάλω εγώ τέλος στα τραγούδια σου και η μουσική από τις άρπες σου δεν θα ξανακουστεί. Και ο προφήτης Ιερεμίας, έπαψε της καρδιάς μας η χαρά, σε πένθος μεταβλήθηκε ο χορός μας. Και με τους Μακαβαίους, κάθε χαρά έχει χαθεί από τους Ισραηλίτες. Σταμάτησαν να ακούγονται η άρπα και ο αυλός. Να πω και άλλες μεγαλύτερες τιμωρίες που δίνει σε αυτούς ο Θεός. Όσοι ασχολούνται με τα παιχνίδια και χορούς και τραγούδια και ξεφαντώματα, παραδίνονται από τον Θεό στα χέρια των εχθρών. Θυμηθείτε την πατρίδα μας, που ουσιαστικά η ίδια Ιερά Σύνοδος το είπε, δεν το λέω εγώ έτσι. Είμαστε κράτος υποκατοχή τώρα. Έτσι, είμαστε παραδομένοι, δεν κάνουμε εμείς κουμάντο στον τόπο μας. Άλλοι μας κάνουν κουμάντο. Έχουμε παραδοθεί στα χέρια των εχθρών και των απίστων. Και βλέπετε την αιτία. Το λέει εδώ ξεκάθαρα η Γεωγραφή. Ποια είναι η αιτία? Και το ρίξαμε σε αυτά. Στα γλέντια, στους χορούς κλπ.
τα χέρια των απίστων και των ασεβών και σκλαβώνονται και πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Πολύ πιθανόν να είναι κοντά και αυτό. Έτσι. Ο Πατέρ Παΐσιος το έλεγε. Θα έρθει καιρός που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Έτσι το λέει ο Θεός. Γιατί πάντα ο Θεός έχει νόμους, να ξέρετε. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι σε εμάς τώρα. Στο έθνος μας. Που δεν ήταν έτσι το έθνος μας. Αλλά πήρε μια πολύ άσχημη κατρακύλα. Έτσι το λέει ο Θεός με το στόμα των προφητών. Του Ισαΐα και του Αμός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος. Θα οδηγηθεί ο λαός μου στην αιχμαλωσία. Θα πεθάνουν πολλοί από την πείνα και από τη δίψα. Ο προφήτης Ισαΐας. 700 π.Χ. Γι' αυτό τώρα θα πάτε εχμάλωτοι. Πρώτοι εσείς από όλους τους άλλους. Προφήτης Αμός. Και όπως φαίνεται, αυτή είναι η αφορμή και η αιτία για την οποία και εμείς οι χριστιανοί εχμαλωτιστήκαμε. Μιλάει τώρα ο Άγιος Νικόδημος γιατί και αναφέρεται στους Τούρκους, έτσι. Είναι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο Άγιος ζει. Και απευθύνεται στους τότε Έλληνες και τους λέει γι' αυτό είμαστε εχμαλωτισμένοι στους Τούρκους. Πάντα να ξέρετε υπάρχει η πνευματική αιτία που συμβαίνουν όλα τα γεγονότα. Δεν φταίνει η πολιτική. Και η πολιτική είναι όργανα του Θεού. Οι πάντες για το Θεό δουλεύουν. Και ο Θεός κάνει ό,τι κάνει. Είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση. Λοιπόν τους λέει οι χριστιανοί προσέξτε. Γιατί μας έχουν οι Τούρκοι από κάτω και μας έχουν υποδουλώσει. Γιατί και εμείς δεν τηρήσαμε τον νόμο του Θεού και λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτά που είπαν οι προφήτες τόσα χρόνια προ Χριστού. Η αφορμή και η αιτία για την οποία και εμείς οι χριστιανοί εχμαλωτιστήκαμε και βρισκόμαστε τώρα κάτω από τον ζυγό της δουλείας των ασεβών δούνου του. Δηλαδή για αυτά και για άλλα παρόμοια, ανάρμοστα έργα μας. Ποιος είναι, ακριβώς αυτός. Τότε δεν τηρήσαμε αυτά που λέει ο Θεός. Και δεν εννοούμε να μετανοήσουμε. Εγώ αυτό λυπάμαι. Πού είναι η μετάνοια που έπρεπε να δείξουμε. Χειρότεροι γινόμαστε. Η τελευταία όμως και οριστική τιμωρία που θα έχουν αυτοί που παίζουν και χορεύουν και τραγουδούν είναι ότι αν δεν σταματήσουν από αυτά και δεν μετανοήσουν και δεν κάνουν τον κανόνα που όρισε πιο πάνω ο Μέγας Βασίλειος αλλά πεθάνουν έτσι αμετανόητοι είναι βέβαιο ότι μετά το θάνατο θα πάνε στον Άδη και θα κολλάζονται. Έτσι το λέει ο Θεός με τον Ισαΐα, τον προφήτη, όπως προείπαμε, λέει ο προφήτης. Και τέντωσε πάλι ο Άδης, μεγαλώνει την κοιλιά του και ανοίγει διάπλατα το στόμα του, ώστε να μην σταματήσει να καταπίνει. Βλέπετε δυστυχίες αδελφοί, βλέπετε τις φοβερές τιμωρίες, βλέπετε τις συμφορές που δέχονται από τον Θεό εκείνοι που παίζουν και χορεύουν και τραγουδούν. Το λοιπόν χριστιανοί ας φοβηθούμε για να μην δεχθούμε και εμείς τις ίδιες τιμωρίες από τον Θεό. Πέρυσι τέτοιο καιρό δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς που είχαν τα καρναβάλια και διακομωδούσαν την εκκλησία και τον πατέρα Εφραίμ με το χειρότερο τρόπο. Έτσι το θυμάστε. Επόμενο είναι να μας έρθουν ό,τι μας έρχεται. Και χειρότερα πρέπει να μας έρθουν. Να δούμε φέτος τι θα γίνει. Ας φοβηθούμε λοιπόν αδελφοί μου χριστιανοί. Και στο εξής, όχι μόνο ας μην παίζουμε εμείς οι ίδιοι, ούτε να χορεύουμε ούτε να τραγουδάμε, αλλά ακόμα ούτε και να πηγαίνουμε καθόλου εκεί που παίζονται τα όργανα και γίνονται οι χοροί και τα τραγούδια. Έτσι, σου λέει δεν θα πάω να κάνω τίποτα, μόνο να δω. Γιατί να πας να δεις. Το σατανά που χορεύει να δεις. Διότι αν και μόνο πηγαίνουμε εκεί για να δούμε, έχουμε και εμείς την ίδια αμαρτία με εκείνους και τα ίδια επιτήμια θα λάβουμε. Ακόμα και αν δεν παίξαμε, ούτε χορέψαμε, ούτε τραγουδήσαμε. Διότι αν εμείς πηγαίνουμε και τους βλέπουμε, τους δίνουμε αιτία να παίζουν και να τραγουδούν εκείνοι, για να κάνουμε εμείς περιήγηση και σε ήρη, σε ριάνι. Έτσι. Και αυτοί εφόσον έχουν ακροατήριο δεν σταματάνε. Αυτό θέλουν. Να έχουν ανθρώπους να τους βλέπουν. Γιατί να ενισχύσεις αυτή την κακία. Μπαίνεις κι εσύ στα ίδια επιθύμια. Εάν όμως εμείς δεν πηγαίνουμε εκεί, εκείνοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα όργανα και να φύγουν. Άρα εμείς που πηγαίνουμε εκεί και τους βλέπουμε, εμείς είμαστε οι αίτοι της απώλειας εκείνων των ταλέπορων. Και μάλιστα εάν τους δίνουμε και χρήματα για πληρωμή.
Ναι, βέβαια. Βλέπετε πόσο στραβά και ανάποδα τα έχουμε πάρει τα πράγματα. Εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε και καλό, γιατί είναι φτωχοί οι καημένοι. Ναι, σας παρακαλώ με δάκρυα, υπακούστε σε αυτά τα λόγια του Θεού και των Αγίων, αγαπημένοι μου αδελφοί, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο και τους Αγγέλους Του, και χαροποιείτε τον διάβολο και τους υπηρέτες του δαίμονες με τις παρόμοιες εθνικές και αντιχριστιανικές σας αταξίες. Εθνικός είναι ο ιδωλολάτρης. Και τα καρναβάλια που δυστυχώς ετοιμάζονται είναι εθνικά, να ξέρετε. Είναι κατάλοιπα ιδωλολατρικά. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμμετέχουμε. Ούτε να ντυνόμαστε, ούτε να πάμε να δούμε. Μην παροξύνετε τον Θεό και τον κάνετε να θυμώνει μαζί σας και να σας δίνει στην μεν παρούσα ζωή πείνες, ασθένειες, σκλαβιές, θανάτους, φτώχεια, δυστυχίες και άλλα όμοια κακά. Και στην άλλη ζωή να σας δίνει τη στέρηση της βασιλείας του και την αιώνια κόλαση. Δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά μας δεν έχουν δουλειά. Δεν το ξέρετε. Καθόλου τυχαίο. Γιατί τα παιδιά μας έχουν βυθιστεί σε αυτά. Βγείτε το βράδυ να δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Όλη η νύχτα είναι σαν μέρα. Γεμάτη από νέους ανθρώπους. Τι κάνουν όλη τη νύχτα. Τι κάνουν. Αυτά τα πράγματα. Γλεντάνε, τραγουδάνε, τρώνε, χορεύουν. Μετά είναι δυνατόν να πάει καλά στη ζωή τους αυτός ο νέος και αυτή η νέα. Σε καμιά περίπτωση. Όσες προσευχές και να κάνουν οι γεροντάδες. Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Αυτό είναι από τον Απόστολο Παύλο. Την προς Κολοσσαίους επιστολή. Προσέξτε τώρα. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Ούτε οργίζεται. Αλλά τότε γιατί τα λέμε αυτά? Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, συσσωρεύει οργή, πράγματι. Αλλά τι σημαίνει συσσωρεύει οργή? Σημαίνει ότι πλέον δεν αξιοποιεί τη δωρεά του Θεού και ο ίδιος του είναι αυτοκατάκριτος. Ο ίδιος του αυτοκτονεί και ο ίδιος του τιμωρείται από μόνος του. Η αμαρτία από μόνη της έχει μέσα της την τιμωρία. Παίρνεις το αυτοκίνητό σου και το πετάς στον κρεμό. Φταίει η εταιρεία που έφτιαξε το αυτοκίνητο? Σε καμία περίπτωση. Εσύ φταίς. Μα θα πεις γιατί δεν με προστατεύσει η εταιρεία? Τι να σε προστατεύσει, αφού το πέταξες στον κρεμό? Ο Θεός είναι η εταιρεία. Είναι αυτός που μας έχει φτιάξει. Μας έδωσε ένα σώμα και μια ψυχή. Και σου έδωσε και τις οδηγίες πώς να του λειτουργήσεις, το σώμα και την ψυχή. Εσύ το παίρνεις το σώμα και το κάνεις το όργανο πορνείας. Λοιπόν, φταίει ο Θεός μετά που καταστράφηκε το σώμα. Εσύ φταίς. Μα λες γιατί δεν με φύλαξε και αρρώστησα. Τι να σε φυλάξει, αφού μόνος σου πήγε στον κρεμό. Ας καταπραγίνουμε λοιπόν την οργή του Θεού και ας τον εξηλαιώσουμε με την αποχή μας από τις πιο πάνω κακές συνήθειες, με τη μετάνοια, με την ταπείνωση, με την ευταξία και τη σεμνότητα που αρμόζει στην Αγία Ζωή των Χριστιανών, ώστε με αυτά να λυτρωθούμε από την αιώνια κόλαση και να αξιωθούμε τη βασιλεία των ουρανών, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για να πάμε και λίγο πιο κάτω, σε κάτι πιο ειδικό. Λόγος τρίτος από την Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου είναι ένα βιβλίο που το έγραψε ο Άγιος στην έρημο του Αγίου Όρους, στην έρημο του Αγίου Βασιλείου. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να παίζουν παιχνίδια και να χορεύουν και να τραγουδούν στους γάμους τους. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου και του πιο ικανού ρήτορα να επενέσει επάξια τον μακάριο Παύλο, το σκεύος της εκλογής, αυτόν που αρπάχτηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό, τον διδάσκαλο των εθνών και κορυφαίο Απόστολο. Διότι έχοντας αυτός στην καρδιά του τον Χριστό που μιλούσε και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενεργούσε, όχι μόνο νομοθέτησε και δίδαξε για όλα τα μυστήρια της Ορθόδοξης πίστεώς μας, αλλά και επιπλέον μας δίδαξε καθαρά ότι οι γάμοι των χριστιανών δεν πρέπει να έχουν καμία αταξία και ακοσμία, αλλά πρέπει να είναι σεμνοί, εύτακτοι και τίμιοι. Και όχι απλώς τίμιοι, αλλά σε όλα τίμιοι. Έτσι αναφέρει με δύναμη στην προς Εβραίους επιστολή. Ο γάμος να θεωρείται από όλους σας άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη.
δεν χωράνε συνήθειες ειδωλολατρικές. Όλα αυτά θα δείτε και στη συνέχεια που έχουμε δυστυχώς σαν παράδοση, είναι ειδωλολατρική παράδοση. Τα γλέντια και όλα αυτά που ακολουθούν μετά το μυστήριο, το μέγα μυστήριο του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος, να ξέρετε, είναι το στόμα του Χριστού. Και είναι όλα όσα γράφει ισόκυρα με αυτά που λέει ο Χριστός. Άξιος τιμής ο γάμος για όλους, όχι για τους γέροντες, αλλά και για τους νέους και για όλα τα πρόσωπα. Άξιος τιμής ο γάμος πάντοτε, και όχι μόνο για κάποιον καιρό, αλλά για όλους τους καιρούς, και πριν ευλογηθεί το ανδρόγυνο, και όταν ευλογείται, και αφού ευλογηθεί. Πρέπει να τιμηθεί ο γάμος. Και πριν, και στη διάρκεια, και μετά το μυστήριο. Άξιος τιμής ως προς όλας ο γάμος, όχι μόνο κατά έναν τρόπο και σε έναν τόπο, αλλά με όλους τους τρόπους και τόπους. Και στα φαγητά, και στα ποτά, και στα ενδύματα, και στην εκκλησία, και στο σπίτι, και στο τραπέζι, και παντού. Πώς τιμάμε το γάμο σήμερα? Τον ετοιμάζουμε το γάμο. Σε όλα αυτά που λέει. Και στα ενδύματα, πώς πάνε οι νύφες και στην εκκλησία. Και στα φαγητά και σε όλα. Κάναμε την εκκλησία σαν ένα στούντιο κινηματογραφικού έργου. Με τα στολίδια και όλα αυτά. Και επιδεικνύουμε τον πλούτο μας. Έτσι ερμηνεύουν το ρητό του Παύλου ο Μέγας Χρυσόστομος και ο ακόλουθός του ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Τίμιος ο γάμος για όλους, όχι τίμιος στους γέροντες και μόνο και όχι στους νέους, αλλά σε όλους τίμιος, άξιος τιμής με κάθε τρόπο και σε κάθε καιρό. Όχι τίμιος στην θλίψη και άτιμος στην άνεση, επειδή έχεις χρήματα δηλαδή να τιμάσεις το γάμο και να κάνεις ανήθικα πράγματα. Όχι σε αυτό το μέρος τίμιος και στο άλλο όχι, αλλά γενικά και παντού τίμιος. Λοιπόν, όσοι γάμοι χριστιανών γίνονται σήμερα με παιχνίδια, με χορούς, με τραγούδια και με άλλες αταξίες, δεν είναι πλέον καθόλου τιμημένοι και σεμνοί, όπως προστάζει ο Απόστολος και όπως εξηγούν οι θείοι ερμηνευτές αυτού του χωρίου, ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Θεοφύλακτος, αλλά είναι άτιμοι, άσεμνοι και ανάρμοστοι στους χριστιανούς, επειδή ατιμάζονται από τα ανάρμοστα παιχνίδια, από τους άσεμνους χορούς και από τα ανάρμοστα τραγούδια. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αδελφοί, αποφάσισα να μιλήσω σχετικά με αυτό στην αγάπη σας και να σας αποδείξω για ποιους λόγους οι χριστιανοί δεν πρέπει να χορεύουν και να τραγουδούν στους γάμους τους και να ξεκινώ. Δίγηση. Για πόσα αίτια λέγεται ο γάμος μυστήριο? Γιατί ο γάμος είναι μυστήριο? Για πόσους λόγους? Για τρεις λόγους. Για τρία αίτια. Λένε οι ιεροί θεολόγοι ότι ο γάμος είναι μυστήριο και έγινε μια απλή συμφωνία, όπως το καταντήσαμε σήμερα. Σύμφωνο, λέει, ελεύθερη συμβίωση. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούμε στο τέλος. Πρώτον, είναι μυστήριο για την αγαπητική ένωση των ψυχών του άντρα και της γυναίκας. Υπάρχει μια ένωση αγαπητική μεταξύ των ψυχών του άντρα και της γυναίκας. Δεύτερον, διότι ο γάμος είναι τύπος της πνευματικής ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο, που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Είναι ο Απόστολος στην ακουρία του γάμου. Αυτό το μυστήριο μέγα εστί. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Έτσι. Δηλαδή η ένωση του άντρα με τη γυναίκα εικονίζει την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι ένα μέγα μυστήριο. Ένας τύπος της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία, η οποία είναι αδιάσπαστη και αιώνια. Έτσι και ο γάμος θα πρέπει να είναι αδιάσπαστος και αιώνιος. Και τρίτον, ο γάμος είναι μυστήριο, διότι περιέχει μέσα του Θεία Χάρη, όπως την περιέχουν και τα άλλα μυστήρια. Όπως παίρνεις χάρη δηλαδή όταν κοινωνάς, έτσι παίρνεις χάρη και όταν παντρεύεσαι, όταν έρχεσαι εις γάμο κοινωνία. Παίρνουν χάρη σήμερα αυτοί που πάνε και παντρεύονται. Πολύ αμφιβάλλω. Ελάχιστοι, ελαχιστότατοι. Οι πιο πολύ κατάκριμα παίρνουν. Γιατί είναι σαν να πηγαίνεις να κοινωνήσεις τελείως ο προετοίμαστος. Τι χάρη θα πάρεις?
Την ίδια χάρη παίρνει και αυτοί που πάνε και παντρεύονται έτσι. Γιατί το θέλουν οι γονείς τους ή γιατί τέλος πάντων έτσι είναι η παράδοση. Είναι λοιπόν μυστήριο ο γάμος γιατί έχει μέσα του τη Θεία Χάρη, όπως και τα άλλα μυστήρια. Και γι' αυτό απελευθερώνει τον άνδρα και τη γυναίκα από την αμαρτία της πορνείας, όπως και η μετάνοια και το ευχέλαιο ελευθερώνουν τον άνθρωπο από την αμαρτία, λέει ο Θείος Παύλος. Για να αποφεύγεται η πορνεία, όχι να σταματάμε την πορνεία, να μην κάνουμε ποτέ πορνεία, γι' αυτό θεσπίστηκε ο γάμος, έτσι. Σήμερα έχουμε κάνει το αντίθετο, σου λέει μετά το γάμο δεν έκανε τίποτα. Πριν το γάμο έχει κάνει τα πάντα. Και νομίζω ότι είναι εντάξει. Καθόλου εντάξει. Ο γάμος δόθηκε για να μην κάνουμε ποτέ πορνεία. Όχι για να σταματάμε την πορνεία. Για να αποφεύγεται η πορνεία λοιπόν, κάθε άνδρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει τον δικό της άνδρα. Τα παιχνίδια και οι χοροί είναι αντίθετα στα συστατικά του μυστηρίου του γάμου. Τώρα, εμείς αν θέλουμε να σκεφτούμε, βρίσκουμε ότι τα παιχνίδια, οι χοροί και τα τραγούδια είναι αντίθετα και στα τρία αυτά και συνεπώς εναντιώνονται και βλάπτουν το μυστήριο του γάμου. Στα τρία που είπαμε αίτια του ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Πρώτον, τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια βλάπτουν την αγαπητική ένωση των ψυχών του άνδρα και της γυναίκας. Διότι και ο γαμπρός βλέποντας εκεί άλλες γυναίκες και χορεύοντας με αυτές έλκεται και με την ψυχή του και με την καρδιά του στην αγάπη και στην επιθυμία τους. Ενώ είναι στην ιερότερη, στην τόσο ιερή ώρα με τη σύζυγό του, ο διάβολος έχει κανονίσει έτσι τα πράγματα, ώστε εκείνη την ώρα να μολύνει την ψυχή του με άλλους άτοπους έρωτες και επιθυμίες. Και ιδιαίτερα όταν αυτές τύχουν να είναι νεότερες και ωραιότερες από τη γυναίκα του. Από την πρώτη μέρα του γάμου μολύνεται ο γάμος δηλαδή και η αγαπητική ένωση. Παρόμοια και οι νύφοι, βλέποντας εκεί άλλους άνδρες και χορεύοντας με αυτούς, την ώρα του γλεντιού δηλαδή, λέει, την ώρα του γλεντιού μετά το μυστήριο, έλκεται και στην ψυχή και στην καρδιά, στην επιθυμία και στην αγάπη τους. Και μάλιστα όταν αυτοί τύχουν να είναι ωραιότεροι και νεότεροι από τον άνδρα της. Και έτσι, εκεί που ο γάμος είναι ένωση των ψυχών του ανδρογίνου, με τα διαβολικά παιχνίδια και με τους χορούς γίνεται χωρισμός της ψυχικής αυτής ένωσης του άνδρα και της γυναίκας. Σήμερα έχουμε κάτι ακόμα χειρότερο από ό,τι μου λένε δηλαδή. Έχουν θεσπίσει αυτά τα λεγόμενα μπάτσελο, όπως τα λένε, δεν τα ξέρω ακριβώς, που πάνε λίγοι και κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο, ό,τι προλάβουν δηλαδή, να αμαρτήσουν για να είναι, τι να πω δηλαδή, μια τέλεια καταστροφή του άνδρα και της γυναίκας. Δεύτερον, τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια που γίνονται στο γάμο εναντιώνονται και βλάπτουν τον τύπο της πνευματικής ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία. Και πώς τον βλάπτουν, άκουσε ιδιαίτερα εσύ, όποιος κι αν είσαι, ο νυμφίος του γάμου. Ο Χριστός αγίασε και καθάρισε την Εκκλησία με το Άγιο Βάφτισμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λωτρό του βαφτίσματος και με το λόγο. Εσύ δε ο άνδρας και γαμπρός, γιατί απευθύνεται στον άνδρα, γιατί ο άνδρας ως κεφαλή της οικογένειας έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη και για το γλέντι και για όλη την, ας πούμε, κατάσταση που υπάρχει στην οικογένεια, και για τη γυναίκα και για τα παιδιά που θα γεννηθούν ενδεχομένως, και δίνει λόγο στον Θεό και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του, και θα απαιτήσει ο Θεός τη σωτηρία της γυναίκας και των παιδιών από τον άνδρα, γιατί είναι κεφαλή. Γι' αυτό και ο Άγιος εδώ απευθύνεται στον άνδρα και του λέει τι κάνεις. Ατιμάζεις το γάμο σου, ο οποίος είναι τύπος της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία μας, τα που κάνεις. Ο Χριστός αγίασε την Εκκλησία. Την καθάρισε με το λουτρό του βαφτίσματος. Εσύ δε ο άνδρας και γαμπρός, καλώντας το γάμο σου παιχνίδια,
Και επιτρέποντας να γίνονται χοροί και τραγούδια στο σπίτι σου ή σήμερα στα κέντρα κλπ. Που ξέρετε, αντί να καθαρίσεις και να αγιάσεις τη γυναίκα και νύφη σου, τη μολύνεις και την κάνεις ακάθαρτη κατά την ψυχή. Αλλά και εσύ όμως μολύνεσαι παρόμοια και γίνεσαι ακάθαρτος. Ο Χριστός κατέστησε στον εαυτό του ένδοξη και ωραία την Εκκλησία, χωρίς να έχει καμιά ζαρωματιά ή μολυσμό ή κανένα άλλο ψυγάδι. Έτσι το φωνάζει ο ίδιος ο Παύλος, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύφη, με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψυγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Εσύ όμως, ο άνδρας, με τα παιχνίδια και τους χορούς και τα τραγούδια που επιτρέπεις να γίνονται στο γάμο σου, φθείρεις το κάλος και την ωραιότητα και τη δόξα της γυναίκας σου και την κάνεις άσχημη, άδοξη, χωρίς δόξα, με πολλά ψεγάδια και μολυσμούς, και γίνεσαι κι εσύ παρόμοιος με αυτήν, άσχημος και χωρίς κάλος, χωρίς καμία ομορφιά. Γιατί εκείνο που κάνει άσχημη την νύμφη είναι η αμαρτία. Δεν είναι ότι της λείπουνε οι μπογιές. Οι μπογιές την κάνουν ακόμα πιο χειρότερη. Η αμαρτία είναι που μας κάνει άσχημους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ την Εκκλησία, ώστε για την αγάπη της παρέδωσε τον εαυτό του στο θάνατο. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Είναι εντολή του Θεού αυτή. Οι άνδρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, όχι να τις καταστρέφουν, όχι να τις διαφθείρουν. Σήμερα υπάρχει αντίληψη, πρέπει η γυναίκα να δίνεται προκλητικά για να μην τη χωρίσει ο άντρας της, αν είναι δυνατόν. Τέτοιες αντιλήψεις υπάρχουν. Ή πρέπει να βάφεται σαν τις πόρνες που λέγαμε πριν 50 χρόνια, γιατί αλλιώς θα τη χωρίσει ο άντρας της. Δηλαδή ήδη οι άντρες πρόχουν τις γυναίκες στη διαφθορά. Αλλήμωνα γίνεται αυτό. Ή είναι πρόφαση των γυναικών για να στολίζονται και να προκαλούν. Και το ένα και το άλλο είναι για κλάματα. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Εσύ όμως ο άνδρας δεν αγαπάς τη γυναίκα σου με την αληθινή αγάπη, αλλά την μισείς. Διότι αν την αγαπούσες τα αλήθεια, δεν θα έφερνες στο γάμο σου εκείνα τα σατανικά αίτια που βλάπτουν την ψυχή της, τα οποία είναι τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια. Και η γυναίκα, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, είναι ασθενές σκεύος και πιο εύκολα πέφτει στην αμαρτία. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Είναι πιο ευάλωτη η γυναίκα στην αμαρτία. Και ο άνδρας θα πρέπει να την προστατεύει. Γι' αυτό τον βάζει και ο Θεός δίπλα της. Γι' αυτό βλέπετε ο διάβολος δεν πήγε στον Αδάμ, πήγε στην Εύα. Το ξέρει αυτό ο διάβολος. Γι' αυτό και παραπλάει τις γυναίκες. Και σήμερα αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν φταίνε περισσότερο οι γυναίκες, αλλά πάντως αυτό που βλέπω είναι μια πολύ άσχημη συμπεριφορά από τις γυναίκες, οι οποίες γκρεμίζουν και τους άνδρες. Και με την ετοιμασία τους και με όλα αυτά που ξέρετε, να μην τα πω τώρα. Τι λέω λοιπόν, και εσύ ο ίδιος δεν αγαπάς τα αλήθεια τον εαυτό σου, γιατί και εσύ γκρεμίζεσαι με αυτά που φέρνεις στο σπίτι σου. Τον μισείς τον εαυτό σου σαν ένας ανόητος, διότι επιτρέπεις να γίνονται στο σπίτι σου εκείνα που βλάπτουν την ψυχή σου ή και σήμερα στα κέντρα, στα ξενοδοχεία κλπ. Και για να πω με συντομία, όσα μεθύσια, όσες αταξίες και όσα κακά επιτρέψεις να γίνουν στο γάμο σου, άνθρωπε, όλα αυτά κτυπούν και αναφέρονται στον πνευματικό γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας, του οποίου γάμου τύπο και εικόνα έχει ο γάμος ο δικός σου. Καταλάβατε πως πρέπει να είναι ο γάμος μας, όπως είναι ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Επειδή κατά το Μέγα Βασίλειο η τιμή ή η ατιμία της εικόνας στο πρωτότυπο διαβαίνει. Έτσι ο δικός μας ο γάμος είναι η εικόνα του γάμου του Χριστού. Όταν ατιμάζεις λοιπόν το δικό σου γάμο, ατιμάζεις την εικόνα του Χριστού, του γάμου του Χριστού. Λέει μάλιστα και ο Θείος Χρυσόστομος σχετικά με το γάμο: «Εάν δεν ντρέπεσαι το γάμο, να ντρέπεσαι τουλάχιστον τον Χριστό και την Εκκλησία, τον οποίον τύπος είναι ο γάμος. Και μη φέρνεις παιχνίδια και χορούς αυτών. Μήπως είναι θέατρο ο γάμος?
σήμερα και το θέατρο το έχουμε εξοραίσει. Νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Ο Ερυθρόστομος ταυτίζει το θέατρο με την ανηθικότητα. Και δυστυχώς και σήμερα το ίδιο συμβαίνει. Εν πωλήσει, να μην πούμε 100%. Μυστήριο είναι τύπος μεγάλου πράγματος. Και αν δεν σέβεσαι αυτό το ίδιο το μυστήριο, να σεβαστείς εκείνο του οποίου είναι τύπος. Δηλαδή το δικό σου γάμο. Οι χωροί είναι για τα μυστήρια των Ελλήνων, των ειδωλολατρών δηλαδή, οι οποίοι αμάρταναν έτσι και υποτίθεται ότι έκαναν και λατρεία στους θεούς τους με τους χορούς και όλα αυτά. Ενώ στα δικά μας μυστήρια αρμόζει η σιγή και η ευκοσμία, η εδός, η ντροπή και η καταστολή, η σεμνότητα, τελείται μεγάλο μυστήριο. Έξω οι πόρνες, έξω οι βέβυλοι. Μύρο είναι ο γάμος. Γιατί εισάγεις την βρωμιά του βορβόρου στην κατασκευή του μύρου, φτιάχνεις ένα ωραίο μύρο και ρίχνεις και βόρβορο μέσα για καθαρσία. Το μύρο είναι ο γάμος. Γιατί βάζεις και βόρβορο. Όλα πρέπει να γεμίσουν από σοφροσύνη, όλα από κοσμιότητα. Αντίθετα όμως τώρα βλέπω να σκυρτούν όπως οι καμήλες, όπως τα μουλάρια. Γι' αυτό θέλω να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του γάμου. Είναι το Ιερούσιο Χρυσοστόμο αυτά που σε διαβάζω. Ώστε να φτάσει στη δική του μεγαλοπρέπεια. Ώστε να κλείσουν τα στόματα των αιρετικών. Έχει περιφρονηθεί το δώρο του Θεού. Η ρίζα της δικής μας δημιουργίας. Πες μου, κάνεις μυστήριο και τον διάβολο καλείς. Μυστήριο κάνεις. Δηλαδή, καλείς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το μυστήριο. Ζεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και καλείς τον διάβολο. Τρίτον, τα παιχνίδια και οι χοροί και τα τραγούδια που γίνονται στο γάμο φθείρουν και εναντιώνονται στην χάρη που περιέχει το μυστήριο του γάμου, η οποία είναι το να λύνει και να απομακρύνει από την αμαρτία της πορνείας τον άντρα και τη γυναίκα και να τους προφυλάσει. Διότι τα διαβολικά αυτά όργανα και οι χοροί και τα τραγούδια κάνουν το γάμο να γίνεται όχι λύσης της πορνείας και της αμαρτίας, αλλά πρόξενος και αιτία και αφορμή της πορνείας και της μοιχείας και κάθε άλλης αμαρτίας. Πώς να τη γίνονται στα γλέντια το γάμο. Δεν προξενούνται από αυτά στους γάμους τόσες κρυφές πορνείες και τόσες μυστικές μοιχείες στην καρδιά. Δεν πορνεύουν με την επιθυμία της ψυχής, όπως είπε ο Κύριος, και εκείνοι που παίζουν και εκείνοι που χορεύουν και εκείνοι που τραγουδούν. Δεν μοιχεύουν με το νου τους εκείνοι που συγκεντρώνονται στους γάμους και βλέπουν με περιέργεια τα πρόσωπα των γυναικών και ακούνε τα πορνικά εκείνα και ερωτικά άσματα και πιάνουν με τα χέρια. Δεν αναφέρομαι στις άλλες αμαρτίες που γίνονται στους γάμους εξαιτίας των παιχνιδιών αυτών και των χωρών. Τα άπρεπα λόγια εννοώ, τους άσεμνους αστεϊσμούς, τα αισχρά λόγια, τα αισχρά ανέκδοτα, τα μεθύσια, τα αισχρά τραγούδια, τους πορνικούς στολισμούς των ρούχων, τα γυναικοπρεπή αλήματα των μύρων και μόσχων και βοδιών και χιλιάδες άλλες αταξίες με τις οποίες αν θέλει κανείς να τις περιγράψει, με λεπτομέρεια μπορεί να γεμίσει ένα ολόκληρο βιβλίο. Όταν μάλιστα οι γάμοι διαρκούν όχι μία μέρα ή δύο αλλά 8 και σε πολλούς μάλιστα τόπους και 15 μέρες, τότε ποιος μπορεί πλέον να απαριθμίσει τα κακά και τις αμαρτίες που γίνονται. Ήλαιος, ήλαιος να γίνει ο Κύριος. Για να συνοψίσω λοιπόν τα πιο πάνω σε ένα λόγο. Οι γάμοι των χριστιανών σήμερα, εξαιτίας των παράλογων και άπρεπων πραγμάτων που γίνονται σε αυτούς, κινδυνεύουν να μην είναι πλέον Άγιο Μυστήριο, χαριτωμένο και τίμιο, όπως είναι στα αλήθεια και όπως ορίζει η Αγία Εκκλησία του Χριστού, αλλά να είναι σαν ένα μυστήριο εθνικό και ελληνικό, ειδωλολατρικό δηλαδή, και άσεμνο και άτιμο και σαν ένα εργαστήριο και δίκτυο του κοινού εχθρού με το οποίο συγκεντρώνει τους ανθρώπους για να τους κάνει να αμαρτάνουν και να κολλάζονται. Γιατί πρέπει ο γάμος να φυλάγεται από κάθε αταξία. Ω, και ποιος να μην κλάψει και ποιος να μην θρηνήσει. Βλέποντας
πώς ο διάβολος διέστρεψε τα πράγματα άνω κάτω και τα σωτηριώδη μυστήρια των χριστιανών τα χρησιμοποίησε ως όργανα της κακίας και της απώλειάς τους και μάλιστα το γάμο, ο οποίος έπρεπε περισσότερο από όλα να είναι φυλαγμένος από κάθε αταξία. Γιατί νομίζετε σήμερα οι άνθρωποι χωρίζουν αμέσως και κάνουν και δεύτερο γάμο και τρίτο γάμο και μετά συζούνε και δεν ξέρουν και αυτοί ποιος είναι ο άντρας, ποιο είναι τα παιδιά τους καλά καλά. Γιατί νομίζετε? Διότι ακριβώς έχουμε ατιμάσει το μυστήριο του γάμου. Τη ρίζα δηλαδή. Η ρίζα είναι το μυστήριο. Ατιμάζεις τη ρίζα, όλα τα υπόλοιπα θα είναι άτιμα μετά. Θα είναι σάπια. Όταν στο δέντρο η ρίζα σαπίσει, όλο το δέντρο είναι άχρηστο. Γι' αυτό δεν πάνε καλά οι γάμοι. Γιατί δεν φροντίζουμε να έχουμε ευλογημένη τη ρίζα. Καθαρή και άγια, όπως λέει ο Χριστός. Ο γάμος τιμήθηκε περισσότερο από τον Θεό με τη δημιουργία του. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε. Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα, λέει στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Και με την ευλογία του, τους ευλόγησε και τους είπε «Να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να πολλαπλασιαστείτε». Να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν. Τιμήθηκε και έπειτα από τον Χριστό με την Αγία Παρουσία Του όταν ήταν στον γάμο της Κανά και με την αρχή των θαυμάτων Του. Το πρώτο θαύμα στο γάμο. Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής. Διότι ο γάμος είναι η αρχή του πληθυσμού και της διαδοχής των ανθρώπων. Μέσω του γάμου όλος ο κόσμος συνίσταται και συγκρατείται. Και χωρίς τον γάμο ο κόσμος όλος θα ήταν άκοσμος. Και για να πω με συντομία, ο γάμος είναι η φυσική αιτία και η ρίζα όλων των ανθρώπων. Επομένως, αν ο γάμος και η ρίζα γίνουν άγια, άγιοι θα γίνουν και οι κλάδοι. Θα πάνε καλά όλα μετά, άμα εξαγιαστεί το μυστήριο του γάμου. Γιατί ο κόσμος σήμερα σαπίζει και παραπέει μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στην κακομοιριά, μέσα στο θάνατο? Γιατί ακριβώς η ρίζα του, ο γάμος, έχει ετοιμαστεί από τους πάντες και πολύ χειρότερα από εμάς τους χριστιανούς που υποτίθεται ότι έχουμε την αλήθεια και ξέρουμε τι εστί γάμος. Αν αυτά γίνουν άγια, ο γάμος και η ρίζα, άγιοι θα γίνουν και οι κλάδοι, δηλαδή οι άνθρωποι που θα προέλθουν από αυτό το γάμο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αν ανήκει στον Θεό η ρίζα, τότε του ανήκουν και τα κλαδιά. Αν όμως η ρίζα ανήκει στον διάβολο, και τα κλαδιά στον διάβολο θα ανήκουν. Μας παραξενεύει που τα παιδιά δεν πάνε στην εκκλησία. Αφού βγήκαν από μια τέτοια διαβολική ρίζα, πού θα πάνε? Αν λοιπόν ο γάμος και η ρίζα γίνουν ακάθαρτα, άχρηστα και ακάθαρτα θα γεννηθούν και τα κλαδιά. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα προέλθουν από αυτό το γάμο. Και αυτή νομίζω πως είναι η αιτία για την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα κλείνουν προς την αμαρτία. Διότι γεννιούνται από γάμους αμαρτωλούς και άσεμνους. Βλέπετε, δεν κάνεις κακό μόνο στον εαυτό σου όταν ετοιμάζεις το γάμο σου με όλα αυτά που είπαμε, αλλά κάνεις και στα παιδιά σου. Τους κληροδοτείς την αμαρτία και την ροπή προς την αμαρτία. Και τα καημένα θα προσπαθούν να βρουν το Θεό και δεν θα μπορούν και θα φταίσαι εσύ. Η ρίζα, η κακή ρίζα. Να σταματήσουμε εδώ γιατί συμπληρώθηκε η ώρα. Νομίζω πάντως ότι ο Άγιος μας είπε πάρα πολλά πράγματα και ίσως και μας συγκλώνησε, αλλά να ευχηθώ να μην είναι μόνο για τώρα ο συγκλονισμός. Να κρατήσει για όλη μας τη ζωή και να τον περάσουμε και σε άλλους αυτό το συγκλονισμό και να μην υποχωρούμε στο κακό, αδελφοί μου. Επειδή το θέλει ο συμπέθερος, το θέλει η συμπεθέρα, δεν ξέρω ποιος, να μην την κάνουμε γλέντια στους γάμους μας. Να αρχίσει αυτή η ευλογημένη συνήθεια. Κάποιοι χριστιανοί το κάνουν, το έχουν καταλάβει. Μακάρι όλοι να το κάνουν. Το εύχομαι με όλη την καρδιά. Για να είναι η ρίζα άγια. Και αν είναι η ρίζα άγια, όλα θα γίνουν άγια μετά. Και έτσι αλλάζει η κοινωνία μας. Μην ψάχνουμε πολιτικούς και δεν ξέρω τι άλλο μεταρρυθμίσεις για να φτιάξει ο κόσμος. Ο κόσμος θα φτιάξει αν εμείς διορθωθούμε
όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, και ακολουθήσουμε τα Άγια Λόγια τους και τις Άγιες Συμβουλές τους. Λοιπόν, δεν σας είπα μια άποψή μου, το ξαναλέω. Σας είπα αυτά που λέει η Αγία μας Εκκλησία, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι και οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε νομίζω δεν χωράει αντίλογος, ούτε συζήτηση. Και πάντα, να ξέρετε εδώ, δεν σας λέω την άποψή μου. Ούτε είναι σωστό να λέμε να πάω στον Πάτερ να μου πει τι άποψη έχει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η αλήθεια, δεν έχει άποψη να τη συζητήσουμε. Είναι η αλήθεια και είναι αιώνια, η αλήθεια δεν αλλάζει ποτέ. Και αν κάποιοι βγουν ίσως και μέσα από την Εκκλησία που θα πούνε τα αντίθετα, να ξέρετε ότι αυτή είναι αιρετική. Δεν είναι μέσα στην Εκκλησία. Θέλετε κάτι πάνω σε όλα αυτά? Λοιπόν, λέει ένας εσύ. Εσείς τρομάξατε? Λοιπόν, δεν θα τρομάξουν. Καλύτερα να τρομάξουν λίγο τώρα, παρά να τρομάξουν αιώνια. Έτσι, δεν ξέρω αν ακούσετε την ερώτηση. Τα λέμε, λέει, τα συζητάμε με κάποιους και μας λένε μην τα λέτε αυτά, διότι μας τρομάζετε. Καλύτερα να τους τρομάξουμε τώρα, παρά να τρομάξουν από τους δαίμονες όταν θα βγαίνει η ψυχή τους. Γιατί τότε θα είναι ο μεγάλος τρόμος. Όταν θα περνάμε τα πυλώνια και θα πάμε μπροστά στον Κριτή, στον Θεό. Και αν δεν έχουμε τακτοποιηθεί από τώρα, τότε είναι που θα τρομάξουμε και θα τρομάζουμε αιώνια τότε. Ο Θεός να μας φυλάξει από εκείνον τον τρόμο. Πρέπει να τα λέμε, αδελφοί μου, διότι αυτό είναι αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Όταν βλέπεις τον αδελφό σου να γκρεμίζεται, να πέσει στον γκρεμό, δεν θα το σταματήσεις. Δεν θα του πεις ότι παιδί μου αυτό είναι γκρεμός. Μην πας εκεί να περπατήσεις προς τα εκεί. Για να μην τον τρομάξω τώρα, μην τον σταματήσω. Είναι αγάπη αυτό? Σε καμιά περίπτωση. Κάτι άλλο? Ορίστε. Εσύ έχεις πνευματικό, έτσι. Λοιπόν, να το πω γενικά. Όταν η κόρη μας κάνει πολιτικό γάμο και κάνει και όλα αυτά που είπες, βαφτίζει το παιδί της μακριά κλπ. Και μόνο που κάνει πολιτικό γάμο και δεν μετανοεί, κάνει πορνεία. Έτσι, επίσημη πορνεία. Ο γάμος ο πολιτικός είναι μια παραπλάνηση και ο όρος ακόμα γάμος που χρησιμοποιεί η Εκκλησία είναι μια παραπλάνηση του λαού. Γιατί δεν είναι γάμος. Έτσι, ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Οπότε δεν υπάρχει γάμος σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει πορνεία. Και ο Χριστός είπε για τους πόρνους τι κάνουμε. Ας είναι και παιδί μας. Τους κόβεις. Και αυτό είναι η αγάπη. Θα την απομακρύνεις. Και έτσι υπάρχει μια ελπίδα να μετανοήσει. Αν πεις το καημένο το παιδάκι με τι να κάνουμε τώρα. Όχι, να κάνουμε αυτό που λέει η Εκκλησία. Αυτό θα κάνουμε. Αλλιώς το βοηθάς στον γκρέμισμά του, στην καταστροφή του. Όταν συμπλέψεις μαζί του. Καταλάβατε, δεν έχουμε αγάπη τότε. Λέει Κασιανή. Αμήν. Να πούμε διευχόν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογή.
Χρήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρον δωρουμένος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρούς πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό Τριώδιο σε όλους.